όπως γνωρίζετε, και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων, πέρα από αυτά τα οποία προβλέπονται ήδη στο νόμο, και θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο όπως θα κατατεθεί σήμερα ή αύριο, ανάλογα με ορισμένα τεχνικά ζητήματα στη Βουλή, θα ψηφιστεί προωθώντας μια γενναία μεταρρύθμιση με ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός επίσης με κάλεσε για να συζητήσουμε το θέμα που είχε ανακύψει με τις συντάξεις των βουλευτών, αυτών δηλαδή που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2012. Όπως γνωρίζετε, δεν υπήρχε νέα ρύθμιση στο νομοσχέδιο για αυτούς. Οι βουλευτικές συντάξεις έχουν καταργηθεί από το 2012 και μετά. Οι νέοι βουλευτές παίρνουν σύνταξη από το ασφαλιστικό τους ταμείο, όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Στο νόμο δεν είχαμε στείλει τις βουλευτικές συντάξεις στο νέο νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ακριβώς γιατί ο νέος φορέας θα περιλαμβάνει μόνο συντάξεις για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι εισφορές. Επειδή όμως δημιουργήθηκε ένας πολιτικός θόρυβος, υποβολημιαία, όχι επειδή υπήρχε ένα πραγματικό θέμα, ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε και αποδέχθηκα απολύτως, γιατί είναι λογικότατο, να μην υπάρξει η εξαίρεση των βουλευτών από τον νέο ΕΦΚΑ, και οι βουλευτές λοιπόν, οι παλιοί, επαναλαμβάνω, θα παίρνουν συντάξεις από τον νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές, ότι όχι απλώς δεν θέλουμε να προστατεύσουμε προνόμια. Όλοι, απολύτως όλοι, από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον πρόεδρο τον παλιό, τον συνταξιούχο της Βουλής, μέχρι το τελευταίο μπλοκάκι, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Θα έχουν μια αντιμετώπιση που θα βασίζεται στους κανόνες της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.